ότι στη Μητρόπολη μας εδώ και 5 χρόνια λειτουργεί μια πρότυπη μονάδα αναπτυστικής φροντίδας με το όνομα Γαλιλαία. Η μονάδα αυτή που αποτελείται από 25 μέλη εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και είναι η μόνη στην Ελλάδα στηρίζει εντελώς δωρεάν καρκινοπαθείς προχωρημένου σταδίου παρέχοντας ιατρική, νοσηλευτική, ψυχολογική, κοινωνική και πνευματική φροντίδα. Ήδη η Γαλιλαία έχει περιθάλψει περίπου 400 ασθενείς και η εμπειρία της αγάπης και της προσφοράς που ζουν και λειτουργεί η υγείας μας μαζί με τους πάσχοντες αδελφούς μας είναι ανεκτίμητη και με τη νέα χρονιά ελπίζουμε ότι θα λειτουργήσει και ο πρώτος στην Ελλάδα ξενώνας ανακουφιστικής φροντίδας. Έδρα και βάση της Γαλιλαίας είναι τα Σπάτα και πρώτα ο Θεός σύντομα θα φιλοξενηθούν κάποιες δράσεις της στον χώρο του πρόσφατα ανακαινισθέντος επισκοπείου μας στο Λάβριο. Στόχος μας είναι να αγκαλιάσουμε αυτούς που βασανίζονται από έντονους πόνους και επώδυνα συμπτώματα που ταλαιπωρούνται από ψυχολογικά και κοινωνικά συχνά αξεπέραστα προβλήματα που περνούν τη δοκιμασία και το δράμα τους πολλές φορές σε χασμένοι και εγκαταλειμμένοι που ετοιμάζονται να φύγουν από αυτή τη ζωή. Το έργο αυτό, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, είναι ιερό, μοναδικό και μεγάλο και είναι ανάγκη όλοι μας να βοηθήσουμε προκειμένου να στηριχθεί και να επεκταθεί. Σας καλώ λοιπόν όλους να γίνετε συμμέτοχοι σε αυτή την ευλογημένη προσπάθεια. Γι' αυτό και σήμερα Κυριακή των Μαΐων που ετοιμαζόμαστε και για το πάθος του Κυρίου και για τη χαρά της Αναστάσεώς Του σε όλους τους ναούς της Μητροπόλεως μας θα περιαχθεί δίσκος για αυτόν τον σκοπό. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να γιορτάσουμε αυτές τις μέρες από το να προσφέρουμε το περιεχόμενο της αγάπης και της καρδιάς μας στους αδελφούς μας. Η βοήθεια του καθενός μας είναι απροσμέτρητη. Επίσης, σας ενημερώνω ότι, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το πρωί της Κυριακής του Πάσχα, θα επισκεφτούμε τα κημητήρια της Ιεράς Μητροπόλεως μας, προκειμένου να ψάλουμε το Χριστός Ανέστη και να τελέσουμε αρχιερατικό αναστάσιμο τρισάγιο για τις ψυχές των προσφυλών μας, κατά το εξής πρόγραμμα. 10:15 το πρωί της Κυριακής Πάσχα στο νέο κημητήριο Χοροπίου. Τέλος, το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα, στις 6:30 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Σπάτων θα τελεστεί και ο Εσπερινός της Αγάπης, όπου πλέον όλοι μαζί, ενωμένοι, αγαπημένοι και συγχωρημένοι, θα συμπανηγυρίσουμε το γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Μετά το πέρας της ακολουθίας θα διανεμηθεί ως ευλογία το κόκκινο αυγό και θα προσφερθεί πασχαλινό κέρασμα στο κτίριο της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Καλή Ανάσταση, ο Μητροπολίτης, ο Μεσογείας και Λαβριωτικής Νικόλαος.